θα λειτουργήσει τμήμα λογοθεραπείας με συχνότητα 5 φορές την εβδομάδα στον χώρο του νοσοκομείου, στο δεύτερο όροφο της παιδιατρικής. Αυτό γίνεται ύστερα από έγκριση και συγκατάθεση της αναπληρώτριας διοικήτριας κυρίας Λενακάκης. Στο τμήμα μπορούν να απευθυνθούν ενήλικες και παιδιά οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, στο λόγο και στην ομιλία. Συγκεκριμένα ενήλικες οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία ύστερα από ένα κεφαλικό επεισόδιο, νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές στη φώνηση, παιδιά με νοητική υστέρηση, με εξελιχτικές διαταραχές, με αρθρωτικές δυσκολίες και γενικότερα γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στην ομιλία και στην επικοινωνία, ακόμα και έστω για να λύσουν τις απορίες τους και τους ενδεχομένους φόβους τους ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών. Θα πρέπει να κλείσουμε, ο κάθε γονιός και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα κλείνει ένα ραντεβού, θα γίνεται η απαραίτητη λογοθεραπευτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνει ο γονιός και ο ενήλικας, γιατί δεν είναι μόνο για παιδιά, θα πρέπει να κάνει μία αίτηση στην οποία θα ζητάει να ενταχθεί στο πρόγραμμα λογοθεραπείας, η οποία θα πρωτοκολλείται και θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι η προτεραιότητα θα εξαρτηθεί και από τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού. Την αίτηση που μπορεί να την κάνει και αν υπάρχουν κάποια τηλέφωνα να μας δώσετε. Η αίτηση, εφόσον γίνει αξιολόγηση και θεωρήσουμε ότι το παιδί ή ο ενήλικας πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα συμπληρώνεται εδώ στο γραφείο, θα πρωτοκολλείται στη γραμματεία. Το τηλέφωνο που θα κλείνονται τα ραντεβού είναι το 28-43-3-40-304. Είναι εδώ ο χώρος του γραφείου. Τα τηλέφωνα τα απαντάω εγώ, γιατί θα διαμορφώσω το πρόγραμμα. Ποιο είναι το όφελο, πώς μπορεί να βοηθήσει η λογοθεραπεία? Η λογοθεραπεία μπορεί να ξεκινήσει είτε από τότε που ένα παιδί αρχίζει να μιλάει, δηλαδή μετά τα 2,5-3. Θεωρώ ότι η ηλικία εκεί κοντά στα 3 είναι ένα ορόσημο, γιατί ακόμα από τα 2,5 μέχρι τα 3 η ανάπτυξη είναι μεγάλη και περιμένουμε σημαντικές αλλαγές στην ομιλία και γενικότερα στη συμπεριφορά του παιδιού. Οπότε είναι απαραίτητο από αυτήν την ηλικία και μετά, όταν ένας γονιός δει ότι το παιδί του δεν ανταποκρίνεται παρκώς είτε στα ερεθίσματα είτε η ομιλία του δεν είναι κατανοητή από τους ενήλικες, να μπορεί να απευθυνθεί στον λογοθεραπευτή, να γίνει αξιολόγηση για να διαπιστωθεί εάν όντως πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι κλίμακες είναι μεγάλες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι παθολογικό, γιατί κρίνονται και άλλοι παράγοντες στη συμπεριφορά του παιδιού, στις δεξιότητές του, στην κατανόησή του. Όπως επίσης και οι παιδιά που μετά την ηλικία των 4 χρονών δεν μιλούν καθαρά, πρέπει μέχρι τα 6 που θα πάνε στο σχολείο, στην πρώτη δημοτικού, η ομιλία τους να έχει ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να μην περιμένουμε να εμφανιστεί κάποια μαθησιακή δυσκολία στη συνέχεια. Παιδιά με διαταραχές στη ροή, αυτό που λέγεται τραυλισμός, γιατί θεωρώ ότι η ομιλία είναι κάτι το οποίο, ενώ μπορεί εύκολα, σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι διαφορετική και κάθε διαταραχή διαφορετική, να διορθωθεί, εάν δεν διορθωθεί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και μετέπειτα στη ζωή του παιδιού. Και ενώ κάτι μπορεί να διορθωθεί και είναι για έναν ειδικό σχετικά απλό, να του δημιουργήσει δυσκολίες εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.